Πότε αποφυλακίστηκες? Και στο καπάκι δουλειά? Μπράβο ρε άρχοντα. Φοβερό κονέ ο Αριστίδης, α? Να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ο Καρέλης? Φτιάχνει προσωπικό στρατό από λαμόγια? Πού το θυμάσαι όλους ρε Δημήτρη? Κάτι τέτοια κουμάσια εγώ δεν τα ξεχνάω εύκολα. Αλλά πρέπει να προσέχουμε, Σάβα. Αυτοί είναι δολοφόνοι. Μπορεί να χτυπήσουν ανά πάσα στιγμή. Δεν φοβόμαστε κανέναν εμείς, ναι. Έχουμε φάει το δρόμο με το κουτάλι. Άμα γουστάρουν τα καλόπεδα, εδώ είμαστε. Ας κοπιάσουνε. Ένα λεπτό. Με περιμένουνε. Την ταυτότητά σας, κύριε Μαγκλή. Με λες με το όνομά μου και θες την ταυτότητά μου? Έχω εντολές. Στον τρίτο. Ο κύριος Καρέλης είναι στον τρίτο όροφο. Έλα, Αριστιδή. Έρχεται ο Μαγκλής. Κύριε Καρέλη, πρέπει να μάθετε κάτι. Ο Αλέξανδρος κυνηγάει τη γυναίκα σας. Βγες έξω. Ήξερες και δεν μου το είπες. Τι να πω, εγώ δεν είδα τίποτα. Κυνηγάει τη γυναίκα μου και εσύ μου το κρύβεις? Εγώ μιλάω μόνο όταν είμαι σίγουρος. Δουλειά σου είναι να με ενημερώνεις. Ακόμα και όταν δεν είσαι σίγουρος. Δουλειά μου είναι να σας προστατεύω. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, Αρχίδης, αλλά θα το μάθω. Μου λες ψέματα! Αυτό πιστεύετε, κύριε Καρέλη? Αν μάθω ότι τον καλύπτεις, τελείωσες. Η γυναίκα μου? Όχι, καμία σχέση. Ο Αλέξανδρος είναι δική μου υπόθεση. Δεν θα ανακατευτεί κανείς. Ποιος σε πλήρωσε, ρε? Λέγε, γιατί το έκανες αυτό? Προσπαθήσα να τους σκοτώσεις και τους δύο. Ποιος σου έδωσε την εντολή, λέγε? Κανείς. Για σκέψου το καλύτερα. Κανένας, Αριστίδη. Τους είδα. Αυτό είναι όλο. Ενήργησες χωρίς την άδειά μου. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Ρίγα. Όλα είναι εντάξει τώρα. Μην ανησυχείς. Το όπλο, Αργύρι. Τώρα μας έπλεξες. Εγώ δεν αφήνω τους ανθρώπους μου. Αλλά αυτό που έκανε σήμερα. Δεν ήθελα να χτυπήσω τον Αριστίδη, κύριε Γάρελη. Κάποιον σημάδευες πάντως. Ξέρετε ποιον. Εσύ ήσουν και την άλλη φορά. Για εσάς το έκανα, κύριε Γάρελη. Για μένα τι έκανες? Σκότωσες τον Αριστίδη. Και πυροβόλησες τον πιτσιρικά. Τον πέρασε για τον άλλον. Για τον Μαγκλή. Αν το είχα μάθει νωρίτερα, δεν θα ήσουν εδώ σήμερα. Ο Αριστίδης θα ζούσε. Κύριε Γάρελη. Εγώ δεν θέλω μπράβους. Να καθαρίζουν για μένα.
Θα σου δώσω το δικηγόρο μου και θα καλύψω όλα τα έξοδα. Αλλά μέχρι εκεί. Σήκω επάνω! Μην προσπαθείς να φύγεις από το νησί. Ένας δρόμος υπάρχει και αυτός είναι η θάλασσα. Και ένα κλειστός.